Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Libero 107,4, All About Aris On Air. Και σήμερα, Τετάρτη 26, Πέμπτη, τι ώρα Τετάρτη. Πέμπτη, φίλε, ναι, πλησιάζουμε. Μη μας τρως τις μέρες. Πλησιάζουμε σε ένα σωτήριο Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου. Πέμπτη 26 του Ιούλη. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας, με θέματα που αφορούν κυρίως τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι στο Μπότενχοφτ της Ολλανδίας, όπου τις επόμενες 10 μέρες θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Θα μιλήσουμε μετά από τις 6 με τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, ο οποίος συνεχίζει την άδεια, είναι απεσταλμένος στην Ολλανδία και θα μας ενημερώσει και για την άφηξη της ομάδας. Ξεκίνησες με χμές. Ξεκίνησες αφήνοντας χμές. Ξέρετε, τον αγαπάω, γι' αυτό δεν τα πειράζω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, θα μας δώσει όλα τα πρώτα έτσι. Δείγματα περιμένουμε μέχρι αύριο που έχει το φιλικό. Το πρόγραμμα της ομάδας λογικά θα έχει μια σημερινή προπόνηση. Μπορεί να το πετύχουμε και στην προπόνηση κιόλας, θα δούμε. Αύριο Άρης έχει και φιλικό 8.30 ώρα Ελλάδος με την Βέλκη, την Πίρσοτ, στο Ολυμπιακό στάδιο της Αμβέρσας. Νωρίτερα όμως από τον Χρήστο Τσαλτίδη θα ασχοληθούμε κάποια άλλα θεματάκια ποδοσφαιρικής φύσεως, φυσικά. Και τον πρώτο μας καλεσμένο θα τον έχουμε εντός ολίγου. Θέμα που αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη και μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Για δώσε λίγο, Δημήτρη. Πάμε λοιπόν. Τι θα γίνει. Εντάξει, ρε φίλε, είναι συνήθεια. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πώς θα να κάνει ο άνθρωπος αυτό. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, βάλε τις μουσικάρες σου, λοιπόν, εξαιρετικά. Κάλεσε τον καλεσμένο μας, τον βρήκες και είπε να τον καλέσει πάλι. Θα πάμε σε λίγο στο πρώτο μας καλεσμένο. Όπως καταλαβαίνετε από σήμερα, ο ποδοσφαιρικός Άρης βρίσκεται στο προσκήνιο. Και καθημερινά ο Λίμπερο και η Γουμπίλο Μπατάρης, ο Νέαρ, φυσικά θα έχουν συνδέσεις με την Ολλανδία και τον απεσταλμένο μας, τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, ο οποίος θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη προετοιμασίας, για τα φιλικά φυσικά, τα οποία θα δώσει ο Άρης. Θα έχουμε τώρα. Είναι ένα θέμα πώς θα τα δούμε, φίλοι. Για την ώρα δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Μόνο άμα βρούμε κανένα link από το ίντερνετ. Βέβαια, αύριο ο Άρης θα συμμετάσχει σε ένα τουρνά που γίνεται στη μνήμη ενός ποδοσφαιριστή της Μπίρσουτ που είχε χάσει τη ζωή του στο τροχείο πριν λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο link στο ίντερνετ. Οι φίλοι του Άρης είναι γατόνια και στα social media βγαίνουν διάφορα έτσι links από τα παιχνίδια. Δεν το σηκώνει. Τον έχουμε. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε κάπως από ό,τι μας εκπομπή και με συνεντεύξεις. Θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο όσον αφορά τον άνθρωπο που ναι μεν θα είναι από τη νέα σεζόν στον Άρη, αλλά δεν μπήκε σήμερα στο αεροπλάνο για να ταξιδέψει στην Ολλανδία και ο λόγος είναι για τον Χαμζά Γιουνές. Πάμε να καλησπερίσουμε τον εκπρόσωπο του Τινήσου Επιθετικού, τον Φώτη Παπαρέγκα. Φώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τον είδαμε τελικά και περιμένουμε και εμείς και εσύ φαντάζομαι για να λυθεί αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με τον Γιουνές, ώστε να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και μετά να πάει στην Ολλανδία ή κατευθείαν μπορεί να πάει στην Ολλανδία. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τους ανθρώπους του Άρη που θα είναι καλύτερα ώστε να βρεθούμε, αλλά αν μου επιτρέπεις μια μικρή διόρθωση και ευχαριστώ για τον Νικό, καταχράζουμε την καλοσύνη και την γνωριμία. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει κάποιο ζήτημα. Ναι. Είναι απλά η διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Ο Χάμζα είναι Τινήσιος στην καταγωγή. Τώρα θα δώσω και μερικά στοιχεία παραπάνω. Είναι παντρεμένος, η γυναίκα του είναι από τη Ρουμανία. Έχει ζήσει αρκετά χρόνια στο Βουκουρέστι. Αν θέλεις έτσι και ως μικρή είδηση, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα μέσα στην επόμενη σεζόν γραφειοκρατικά να ρυθμιστεί ένα θέμα και να γίνει και κάτοχος της ρουμάνικης υπηκότητας. Το θέμα είναι καθαρά γραφειοκρατικό, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι πρέπει να βγει μια βίζα. Βίζα Σέγγεν, η οποία θα επιτρέπει στον οποιοδήποτε πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετακινηθεί ελεύθερα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά να έρθει στη Θεσσαλονίκη ή να μεταβεί στην Ολλανδία ή οπουδήποτε άλλο. Εξ αρχής είχε γίνει ξεκάθαρο και από την δική σας πλευρά ότι όντως δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Είναι αυτό καθαρά το θέμα της βίζας. Μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση για το πότε θα λυθεί, θα τακτοποιηθεί αυτό το θέμα.
Κοίταξε, σε ό,τι αφορά τη βίζα, αναλαμβάνουν καθαρά οι προξενικές αρχές. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Τα παλιότερα χρόνια ίσως ήταν λίγο πιο εύκολο με κάποιες γνωριμίες να πιεστούν κάποιες καταστάσεις. Τώρα, δεδομένων των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ευτυχώς μέχρι στιγμής όχι εμείς ως Έλληνες, έχουμε άλλα πράγματα να ασχολούμαστε από καταστροφές έως την κρίση, τέλος πάντων, δεν είναι θέμα το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τώρα, αλλά δεδομένων όλων αυτών έχουν αυστηροποιηθεί πάρα πολύ τα μέτρα, χρειάζονται βιομετρικά χαρακτηριστικά κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα απλής γραφειοκρατίας ή ποιος έχει το γνωστό να περάσει λίγο πιο γρήγορα το αίτημα. Πάνω σε αυτό οφείλω και πρέπει να πω για τους ανθρώπους του Άρη και ειδικά για τον Ντίνο Διαμαντόπουλο, με τον οποίο από την πρώτη και όλα στιγμή έχουμε μια άριστη επικοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την δουλειά του και προσφέρει λύσεις όπου χρειάζονται, ότι αμφότεροι προσπαθούμε να ομαλοποιήσουμε λίγο την κατάσταση και αυτή τη γραφειοκρατία που απαιτείται. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι έχει γίνει κατανοητό πλέον μετά και από αυτά που είπες εσύ, ότι δεν είναι ούτε στο χέρι του Άρη, ούτε στο χέρι του δικό σας. Ούτε στο χέρι του Χάμζα. Ούτε στο χέρι του Χάμζα, εννοείται. Εντάξει, ο Ρέρα σίγουρα θα τον ήθελε από την αρχή πάνω στην Ολλανδία για να μπει και με την υπόλοιπη ομάδα. Μιας και ο Άρης είναι πλέον στη φάση που πρέπει να αποκτήσει ομοιογένεια και σίγουρα θέλει και ο Ρέρα τον βασικό του φορ, θα τον περιμένει. Ο Χάμζα είχε τη διάθεση να ταξιδεύσει και το ίδιο βράδυ που ολοκληρώσαμε, τέλος πάντων, τις ας πούμε διαπραγματεύσεις. Και εκεί ήθελα να σε πάω μετά, και από τις δηλώσεις του φάνηκε ότι είναι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που επιστρέφει στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένας προορισμός αρκετά γοητευτικός για, ας πούμε, τους ξένους γενικότερα. Σαφέστατα η Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλό όνομα ως πόλη, ο Άρης έχει εξαιρετικό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά παρά τα χρόνια ύφεσης τα οποία πέρασε. Άρα θεωρώ ότι εφόσον τηρούνται και τα οικονομικά θέλω, αυτό το οποίο λέμε εμείς το budget, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι κάποιος έχει λόγο για δεύτερη σκέψη ή οτιδήποτε. Για να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι, πώς προέκυψε το θέμα Άριουνες? Κοιτάξτε, από όσο γνωρίζω, ο Άρης ήθελε να ενισχύσει την επίθεσή του. Με τον Χάμζα εμείς συνεργαστήκαμε πρόσφατα, ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ μου και του συνεργάτη μου, του κυρίου Γιάννη Μπιτζίδη, που είμαστε μαζί. Βρεθήκαμε με τον Χάμζα, αποφασίσαμε να στήσουμε ένα project το οποίο θα επικεντρωνόταν κυρίως εδώ στην Ελλάδα, για έβρεση λοιπόν της νέας του ομάδας. Κατευθείαν θα έλεγα ότι η προοπτική του Άρη εμάς τουλάχιστον μας συγκίνησε. Το ίδιο έγινε και με τον ποδοσφαιριστή. Η θέληση και του Ντίνου Διαμαντόπουλου και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Θόδωρου Καρυπίδη, αλλά και του προπονητή και των ανθρώπων γενικότερα που ασχολούνται, θα έλεγα, με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, λίγο συνετέλεσαν όλα και δεν άργησε. Δεν καθυστερήσαμε ούτως ώστε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Και ένας παίχτης που όλοι τον θυμόμαστε βέβαια από την πολύ καλή χρονιά που πραγματοποίησε με την Ξάνθη, και δεν αποζούμε με την ελπίδα, αλλά ευχόμαστε όχι να κάνει ακριβώς εκείνη τη χρονιά. Νομίζω το 60-70% εκείνη τη σεζόν να πραγματοποιήσει θα εξελίξει μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη. Ένας παίχτης που συγκεντρώνει νομίζω και τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που ήθελε ο Πάκο Ερέρα για τον βασικό του φορ τη νέα σεζόν. Δηλαδή και ψηλός και καλός στο ψηλό παιχνίδι και καλός με την μπάλα κάτω. Κοιτάξτε, ίσως δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος για να μιλήσω για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Χάμζα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 19 γκολ στο πρωτοάθλημα είναι ένα στο κύπελο τη σεζόν 16-17 με τη φανέλα της Ξάνθης. Η συνέπεια στο σκοράρισμα που έχει όλα αυτά τα χρόνια, θα δούμε ότι όπου και αν έχει αγωνιστεί έχει σκοράρει, και επιτρέψτε μου να πω, σκοράρει κατά ρυπάς. Τα πολύ καλά στατιστικά σε συνάρτηση με τον επαγγελματισμό του
και με όλα τέλος πάντων που συνοδεύουν τον Χάμζα, όπως είπατε, το ύψος του, το στυλ παιχνιδιού του, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, safe, η οποία φαντάζομαι και εγώ από την πλευρά μου ότι θα αποδώσει τα μέγιστα, ειδικά γνωρίζοντας και τις συνθήκες πώς είναι στον Άρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει αρκετούς ποδοσφαιριστές στον Άρη, οι οποίοι από την εμπειρία μας τα προηγούμενα χρόνια, που θα έλεγα κάνουν και το κάτι παραπάνω, παίζοντας στην έδρα του, φορώντας τη φανέλα του, σημαντικά. Θέλω να πω, δεν είναι μια ομάδα η οποία σ' αφήνει ασυγκίνητο. Σίγουρα μπορείς να δεθείς, και αν το καταφέρει αυτό ο Χάμζα, είμαι σίγουρος ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα θα έχουν επιτυχίες. Και είναι πολύ θετικό ότι όχι μόνο γνωρίζει τον Άρη την πίεση που υπάρχει, τις απαιτήσεις, γνωρίζει και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θα χρειαστεί τόσο μεγάλο διάστημα προσαρμογής, θα λέγαμε, σχέση με έναν άλλο ποδοσφαιριστή που έρχεται για παράδειγμα για πρώτη φορά να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα αυτό είναι κάτι θετικό, όταν ένας ποδοσφαιριστής ξέρει το διακύβευμα του κάθε αγώνα, τι σημαίνει να αγωνίζεσαι εναντίον του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, πόσο σημαντικό είναι να παίζεις στην έδρα σου ή στις έδρες αυτών των αντιπάλων, του ΠΑΟΚ φυσικά. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται, και θα έλεγα ότι ίσως μπορεί να βοηθήσει και στα αποδυτήρια κάποιους από τους συμπαίκτες του. Ναι. Όντως, γιατί είναι και ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής με αρκετές παραστάσεις. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή βρεθήκατε, καθίσατε στο ίδιο τραπέζι με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, γενικότερα σε αυτό το νέο ξεκίνημα, εσείς από την πλευρά σας, πώς βλέπετε τον Άρη, τη λειτουργία του και γενικότερα αυτό το οποίο πάει να δημιουργήσει? Αυτό το οποίο θέλω να πω κυρίως για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, αλλά και τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτό μου έδειξαν, προσφέρουν πάντα λύσεις, είναι ουσιαστικοί και είναι, θα έλεγα, πολύ καλοί συνεργάτες. Και πραγματικά είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν για το κάθε τι. Ξέρουν τα θέλω τους, ξέρουν πώς να το πετύχουν, και επειδή γνωρίζω λίγο και την πορεία του Ντίνου του Διαμαντόπουλου, θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει καταφέρει περίφημα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θεωρώ ότι στον Άρη είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Σε ό,τι αφορά τον προπονητή, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα να πω πολλά μαζί του, μου φάνηκε ένας ιδιαίτερα ευχάριστος άνθρωπος, και κοιτώντας και το βιογραφικό του και κάποιες πληροφορίες οι οποίες συνέλεξα για τον ίδιο, θεωρώ ότι θα είναι και πολύ καλός στη δουλειά του. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε και για αυτόν και για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, τον οποίον κάποιοι το χαρακτήρισαν μάλιστα και ως μία από τις καλύτερες μεταγραφές συσσαγωγικά του Άρη τη φετινή σεζόν. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα το θέμα με τον Χάμζα και άμεσα να ενσωματωθεί στην ομάδα και να θίσει η διάθεση του Πάκου Ερέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον εκπρόσωπο του Χάμζα Γιουνές, τον Φώτη Παπαρέγκα, ο οποίος μας έδωσε μία εικόνα για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον τινήσιο επιθετικό. Δεν είναι ούτε στο χέρι του Άρη, ούτε στο χέρι του παίχτη. Το πότε θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, αν θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία, είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατίας, με τις πρεσβείες κτλ. Καταλαβαίνετε, κοιτούν και την παραμικρή λεπτομέρεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα και θα περιμένουμε, ελπίζοντας ότι θα τελειώσει άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα με την βίζα του Γιουνές, για να τεθεί και άμεσα στη διάθεση του Πάκου Ερέρα, και το πιο σημαντικό νομίζω είναι να αγωνιστεί και σε κάποια φιλικά στην Ολλανδία, αν καταστεί αυτό δυνατό. Γιατί στην Ολλανδία θα γίνει και το βασικό μοντάρισμα του ποδοσφαιρικού Άρη. Υπάρχουν και άλλα φιλικά βέβαια, όταν θα επιστρέψει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι ο Ερέρα τον θέλει και στην Ολλανδία. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Πριν επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε και με τα θέματα τα οποία έχουμε προγραμματίσει για σας, θα επιστρέψουμε με ένα ακόμα θέμα για τον ποδοσφαιρικού Άρη. Με Γιάννη Παραπονιάρη να μας λέει για τα μπασκετικά και για το θέμα, το καυτό θέμα των τελευταίων ημερών που ακούς το όνομα του Λευτέρη Μποχωρίδη, και με σύνδεση φυσικά
με την Ολλανδία και τον Χρήστο Τσαλτίδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. All about Aris on Air. Γιάννη Παραπονιάρη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα τη εκπομπή. Παρά θα πάμε μέχρι και τι 7. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων τη κινητή τηλεφωνία. Ακούσαμε στο πρώτο μισάρο τη εκπομπή τον εκπρόσωπο του Χαμζά Γιουνές, τον Φώτη Παπαρέγα, ο οποίο μα μίλησε για αυτό το θεματάκι που έχει προκύψει με τη βίζα του Τινίσιου και γενικότερα για την απόφαση του Γιουνές να αποδεχτεί την πρόταση του Άρη. Θα περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ελπίζοντας ότι θα λυθεί άμεσα το θέμα με τη βίζα του παίχτη και θα ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Η αποστολή βρίσκεται από σήμερα στο Μπότενχοφτ της Ολλανδίας. Στην αποστολή αυτή βρίσκονται και δύο παίχτες της K19, ο Μπακούτσης και ο Μπακαγιάννης, τους οποίους όμως ξέρει πολύ καλύτερα και θα μας μιλήσει για αυτούς ο προπονητής της K19 και υπεύθυνος του τμήματος υποδομής του Άρη, Πασχάλης ο Μελισσάς. Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα και από μένα. Σας πετυχαίνουμε όχι σε φάση διακοπών, φαντάζομαι, γιατί έχει ξεκινήσει κιόλας και η νέα σεζόν για την K19. Ναι, έχουμε ξεκινήσει και βρισκόμαστε στο γήπεδο. Σε μία ώρα περίπου θα ξεκινήσουμε την προπόνησή μας. Χωρίς δύο παιδιά όμως τα οποία είχατε μέχρι πριν λίγο καιρό, τον Μπακούτση και τον Μπακαγιάννη, τα οποία ταξίδεψαν τελικά στην Ολλανδία. Ήταν οι δύο από τους τέσσερις που είχαν βρεθεί στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και από ό,τι φαίνεται πολύ πιθανόν να μονιμοποιηθούν και στην πρώτη ομάδα την επόμενη σεζόν. Δύο παιδιά για τα οποία σίγουρα εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Ναι, ευχής έργων είναι αυτό να πραγματοποιηθεί, να μείνουν τα παιδιά πάνω στην πρώτη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ανοίγει ο κύκλος αυτός της εξέλιξης των παιδιών, δηλαδή τερματίζει, περνάει σε φάση εφαρμογής και το τελικό στάδιο, το οποίο είναι η απορρόφησή τους από την πρώτη ομάδα. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι να βλέπουμε αυτό το κομμάτι να λειτουργεί. Μας δίνει μεγάλη δύναμη και κίνητρο στο να δουλέψουμε, όπως μάλιστα και τα παιδιά που βρίσκονται στα τμήματα υποδομή σε μικρότερες ηλικίες. Είναι δύο αξιόλογοι ποδοσφαιριστές που η δικιά μου, αυτό που έχω καταλάβει ας πούμε, από τα παιδιά τα δύο χρόνια που συνεργαζόμαστε μαζί, είναι ότι εάν προσεχθούν και εξελιχθούν όπως πρέπει τα πράγματα, θα μιλάμε για δύο μονάδες ικανές στο να μπορέσουν να μείνουν στο ρόστερ του Άρη σαν τα δικά μας τα παιδιά. Σκιαγραφίστε μας λίγο το προφίλ τους. Ο Μπακούτσης μάλιστα νομίζω έχει κλείσει τα 17. Και οι δύο είναι του 2001 γεννηθείς. Ναι. Ο Μπακαγιάννης, ο Πέτρος, είναι ένα αμυντικός με δεξί πόδι, μέτριο όπως στην ανάπτυξη του είναι ικανοποιητικό ανάστημα. Είναι παιδιά που έχουν άριστη τεχνική κατάρτιση και κεφαλικά μπορούν να δεχτούν πληροφορίες πάνω στην τακτική, να έχουν δεκτικότητα. Ο Μπακούτσης είναι ένας κεντρικός μέλος, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ικανότητα από κλασικά αμυντικό χαφ, κεντρικό μέλος, σαν οχτάρι δηλαδή, box to box, που είναι η θέση του που το ταιριάζει πιο πολύ, αλλά και επιθετικό χαφ. Ικανός και με τα δύο πόδια, και αυτός μέτριο ανάστημα. Τα παιδιά αυτά είναι στην ανάπτυξή τους μέχρι 18-19 χρονών να αναπτυχθεί άλλο σωματικά. Αυτό που προχωράει πολύ γρήγορα σε ταχύ ρυθμό είναι ότι από την χρονιά εγώ είχα αφομοιώσει αυτά τα παιδιά μέσα στην K19, στο δεύτερο μισό. Στο πρώτο γύρο όχι τόσο πολύ αγωνίστηκαν με την K17. Αυτό το βήμα το επόμενο που γίνεται είναι παράλληλο με αυτό που λειτουργεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ποδοσφαιριστές αυτή την ηλικία να ενσωματώνονται στις πρώτες ομάδες και χαίρομαι που γίνεται στη δικιά μας ομάδα. Και μακάρι αυτά τα παιδιά, coach, να αξιοποιηθούν, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει ή μας έχει δημιουργηθεί έτσι μια εικόνα του Άρη να έχει κάπως υποχρεωτικά, να το πω, δύο παίχτες νεαρούς στην πρώτη ομάδα λόγω του κυπέλου. Γιατί ως γνωστόν στο κύπελο όλες οι ομάδες πρέπει να έχουν στην αποστολή τους δύο παίχτες γηγενείς, αν τους λέω σωστά. Και μακάρι αυτά τα παιδιά να αξιοποιηθούν και φαίνεται μέχρι στιγμής να
αρέσουν, να το πω έτσι, στον Ερέρα. Κάτι έχει δει σε αυτά. Το έχει πει ο ίδιος και άλλωστε και φαίνεται και από την πορεία του μέχρι τώρα του αρέσει να δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και σταδιακά, νομίζω αυτό μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις και εσύ, αρχίζει να δείχνει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την δεύτερη ομάδα κατά τη μεταποδομής. Ναι, είχαμε και μια προσέγγιση στην αρχή με το που είχε έρθει ο κύριος Ερέρα ότι θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Βέβαια, προτεραιότητα έχει η πρώτη ομάδα να λειτουργήσει ομαλά, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα μέσα στους στόχους της και από εκεί και μετά, εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, να έρθουμε σε μια άλλη συνεργασία, πιο κοντινή. Χαρά μας, δεκτικότητα υπάρχει από εμάς, το να πάρουμε μια κατεύθυνση από έναν έμπειρο προπονητή και καταρτισμένο και σαν τεχνικός διευθυντής και σαν προπονητής με άλλες παραστάσεις και άλλη νοοτροπία, μόνο κέρδος έχουμε να αποκομίσουμε. Τώρα, για αυτή την εξέλιξη όλοι εύχομαι να υπάρχει συνέχεια, να μην είναι αυτό το βήμα, γιατί στο ποδόσφαιρο βλέπουμε στις πρώτες ομάδες οι προπονητές αλλάζουν, φεύγουν, έρχονται. Αυτό είναι ένα στίγμα το οποίο πρέπει να μείνει, γιατί είναι θετικό και να συνεχίζει και τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Υπάρχει από εμάς πρωτοβουλία ως ομάδα από διοίκηση, ως και τους προπονητές στα τμήματα υποδομής, στο να περάσουν μέσα αρκετοί ικανοί ποδοσφαιριστές. Και δεν είναι απαραίτητο όσοι προεβαστούν στην πρώτη ομάδα. Κάποιοι δεν θα σου βγουν, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δοκιμάσεις και δεν πρέπει να δώσεις την ευκαιρία σε κάποια παιδιά, έτσι. Και νομίζω ότι επίσης και το σημαντικότερο, και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Κουτς αυτό, είναι να υπάρχει αυτή η επικοινωνία μεταξύ των προπονητών όλων των τμήματων, για να έχει και εικόνα ο προπονητής της ανδρικής ομάδας για το τι υλικό υπάρχει από τα μπαμπίνι μέχρι και την δεύτερη ομάδα, προκειμένου έτσι να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Και μια ενιαία φιλοσοφία θα προσθέσω εγώ σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης. Αυτό το τελευταίο, η ενιαία λειτουργία, η ενιαία φιλοσοφία έχει χτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο λειτουργήσαν τα τμήματα της ΠΑΕ σε μια ενιαία φιλοσοφία, αγωνιστική πάντα μιλάω. Το να επιβλέπει να υπάρχει ανοιχτό περιβάλλον, είναι κάτι το οποίο χτίζω εγώ με δική μου πρωτοβουλία σε σχέση με τον κύριο Ερέρα, στο να πηγαίνουμε οι προπονητές των τμήματων, να βλέπουμε τις προπονήσεις, να συζητάμε μαζί τους σε κάποιους καινούς χρόνους, να παίρνουμε περισσότερα ερεθίσματα και να εμπλουτίζουμε το δικό μας προπονητικό παλμαρέ, να το πω έτσι, τις γνώσεις μας, όλα αυτά. Γενικότερα μέχρι στιγμής, τις κινήσεις στην πρώτη ομάδα πώς τις βλέπετε εσείς? Εντάξει, δεν έχουμε βέβαια ακόμα εικόνα, καθώς ο Άρης αύριο δίνει και το πρώτο του. Εμένα να με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μου σαν προπονητής τμήματων υποδομής να αξιολογήσω ή να μιλήσω για το κάτι παραπάνω. Το σεβόμαστε τώρα. Στοχεύουμε σε αυτό το κομμάτι καθαρά και στην πρόθεση των ποδοσφαιριστών. Και σας τιμάει αυτό ιδιαίτερα. Όχι, δεν θέλω να εκφράσω άποψη, δεν χρειάζεται. Σε κάποιους μπορεί να ακουστεί θετικά ή αρνητικά. Δεν έχω και την ανάλογη εμπειρία να το κάνω. Ναι. Πάντως, γενικότερα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς μια αισιοδοξία που βγαίνει φέτος? Αισιοδοξία υπάρχει. Η ομάδα γύρισε στη Super League. Αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα εμείς είναι ότι γίνονται έργα στην ομάδα. Το αθλητικό, το κέντρο, το Ρίσιο, το στάδιο, το γήπεδο του Χαριλάου ανακαινίζεται, η ομάδα κάνει μεταγραφές, όλα αυτά εμείς ευχόμαστε να έχουν θετική εξέλιξη. Πρώτα απ' όλα η ομάδα σε αγωνιστικό, το αγωνιστικό της, ο αγωνιστικής στόχοι να επιτευχθούν, για να έχουμε και την θετική κατάληξη όλων. Εμείς συμβαδίζουμε με την πρώτη ομάδα. Ζήσαμε τα δύο χρόνια της Football League τις δύσκολες καταστάσεις και είμαστε χαρούμενοι που ανεβαίνουμε τώρα στη Super League και ξεκινάμε μια χρονιά με άλλο προγραμματισμό. Η Super League πώς βρίσκει τα τμήματα υποδομής του Άρη, και μιλάω για την K19, είναι K19, K17 και K15 πλέον. Ναι, ακριβώς. Είναι τρία τμήματα αγωνιστικά. Έχουμε μια αναμονή αυτή τη στιγμή μέχρι να βγουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων. Οργανωνόμαστε, είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο για πρώτη χρονιά θα έχουμε μια λογική καθυστέρηση, αλλά είμαι σίγουρος ότι με προσωπική προσπάθεια και ομαδική θα επιτευχθούν όλα. Πάμε για πρωτάθλημα και φέτος. Δεν νομίζω ότι ο σκοπός αυτής της παρουσίας είναι την πρώτη χρονιά ειδικά για πρωτάθλημα. Έχουμε καταφέρει κάτι τα τελευταία δύο χρόνια, να βγάλουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρέσουν στην πρώτη ομάδα και γενικά αρέσουν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως ο Γλυγκόπουλος που πουλήθηκε στον Ολυμπιακό, έγινε μια μεταγραφή, έφερε κάποια έσοδα στην ομάδα. Παραγωγή δική μας είναι των τελευταίων δύο ετών.
έρχονται ο Μπακούτσι με τον Μπακαγιάννη, θα έρθουν και κάποιοι άλλοι από πίσω. Παράλληλα όμως θα υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Εφόσον αναβαθμίσουμε τα λειτουργικά μας δεδομένα. Ναι. Προπονήσεις την περσινή ζώνη γίνονταν, αν δεν κάνω λάθος, διορθώσαμε στα Διαβατά. Φέτος θα στοιχήσουμε... Ανατολικά είμαστε. Ανατολικά. Φέτος όλα είναι αναμονή εξελίξεων αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Η προετοιμασία η οποία θα γίνει εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, ή σκοπεύετε να πάτε και κάπου? Όχι, όχι, δεν νομίζω να πάμε κάπου. Εδώ θα είμαστε. Mm-hmm. Τα δεδομένα είναι αυτά. Λόγω της πρώτης χρονιάς θέλουμε να λειτουργήσουμε σταθερά σε σωστή βάση. Τώρα για τα επόμενα χρόνια δεν ξέρουμε, θα δούμε. Μάλιστα. Δεν βιαζόμαστε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι γίνεται κάτι καλό σαν μεταποδομής και με την πορεία των ομάδων και με τους τίτλους που έρχονται, που περνούν σε δεύτερη μοίρα βέβαια σε αυτές τις ηλικίες, γιατί προέχει ανάδειξη ποδοσφαιριστών και μακάρι τα δύο παιδιά που είναι στην Ολλανδία να μονιμοποιηθούν και στην ομάδα. Και μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά. Και η δικιά σου δουλειά να γίνεται σίγουρα και κάτω από καλύτερες συνθήκες. Κώστα, ευχαριστούμε. Έχουμε τέσσερα κάτι στα παιδιά. Αυτά τελευταίο είναι ότι αυτά τα παιδιά που ξεκινήσαν την προετοιμασία δεν έχουν μόνο την ατομική τους διάκριση, έχουν και την επιτυχία στο να καθιερωθούν αυτοί εκεί στην ομάδα, στην πρώτη, και για να μπορέσει να υπάρχει συνέχεια και η ακολουθία για τις μικρότερες γενιές. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια στην προετοιμασία σας για τη νέα σεζόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Πασχάλη Μελισσά, τον προπονητή της ΚΑΜΠΑ 19 του Άρη και υπεύθυνο των τμήματων υποδομής της ομάδας. Νομίζω ήταν ο καταλληλότερος για να μας μιλήσει και να σχεδιαγραφήσει το προφίλ των δύο νεαρών που θα ακολουθήσουν αποστολή του Άρη στην Ολλανδία, του Μπακούτσι και του Μπακαγιάννη. Δύο παίχτες που φαίνεται ότι αρέσουν στον Ερέρα για να συνεχίζουν και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τα τεχνικά χαρίσματα που έχουν οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, ο coach. Ναι, κοίτα, επειδή έτυχε να τους παρακολουθήσουμε κι εμείς στα 3-5 πηγάδια, έχουν καλά χαρακτηριστικά σαν παίκτες, ειδικά ο Μπακούτσης, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, και το λέγαμε και από τότε, άρεσε πάρα πολύ στον Ερέρα. Είναι πιθανό να μονιμοποιηθούν και στην ομάδα με την επιστροφή από την Ολλανδία την έσοδο, γιατί έτσι όσο άρεσε πρέπει και υποχρεωτικά να έχει δύο νεαρούς λόγω του κυπέλου. Βέβαια, μακάρι να μην είναι απλά δύο υποχρεωτικές προσθήκες και να είναι παιδιά που θα δουλευτούν και ενδεχομένως να αναδειχθούν και μέσα από τον Άρη. Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις ηλικίες δεν θα πω την ερώσικη ρουλέτα. Κάποια παιδιά φαίνονται ότι έχουν κάποιο ταλέντο και μπορούν να δεχθούν. Κάποια, αλλά. Όχι. Κάποιος, ο Μπακούτσης τώρα, ας πούμε, και όχι Μπακούτσης, μπορεί να σου βγει, μπορεί και όχι. Πρέπει όμως να δοκιμάσεις. Το θέμα είναι και πώς θα δουλευτεί. Ναι, και πώς θα δουλευτεί. Και να δώσει ευκαιρίες. Και τι, από μέσα του αθλητής πόσα θα δώσει προκειμένου να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί στα χαρακτηριστικά του. Παίζει ρόλο και τι έχει στο ποδόσφαιρο πάντα. Εννοείται. Και δουλεύεις σαν ένα παιδί και περιμένεις να δεις αν θα σου βγει ή όχι. Πάντως πιστεύω ότι σε αυτές τις ηλικίες και μόνο η παρουσία του στην προετοιμασία ή η καθιέρωσή του στις προπονήσεις, έστω και στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, είναι ένα τεράστιο κίνητρο. Και πραγματικά, αν τα παιδιά έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους και την κατάλληλη καθοδήγηση, νομίζω ότι πραγματικά μπορούν να φτάσουν σε πολύ καλά επίπεδα. Είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά. Συλλέγουν εμπειρίες με την παρουσία τους στην πρώτη ομάδα και υπό τις οδηγίες ενός προπονητή όπως ο Πάκο Ερέρα και ανάμεσα σε έμπειρους ποδοσφαιριστές, Έλληνες ή ξένους που μπορούν να τους προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Και μακάρι σαν άλλο να είναι δύο παιδιά τα οποία θα μονιμοποιηθούν μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία και θα δουλευτούν και θα πάρουν ευκαιρίες. Και μακάρι ο Άρης όχι μόνο να αναδεικνύει παιδιά μέσα από τα σπλάχνα του, μέσα από τα δικά του μεταποδομής, αλλά και να μπει σε δικασία να εντοπίζει ελπιδοφόρους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και από πιο μικρές κατηγορίες και να τους παίρνει, να τους φέρει εδώ πέρα, να τους δουλεύει και να ωφελείται αγωνιστικά αλλά και οικονομικά κάποια στιγμή στο μέλλον. Ανάλογα με την περίπτωση, όπως ωφελήθηκε, ας πούμε, στην περίπτωση του Κλιγκόπουλου. Ακριβώς. Οικονομικά. Ένας παίχτης που τα τελευταία δύο χρόνια ήταν στις ακαδημίες ομάδας, είχε μόλις μία συμμετοχή πέρυσι στο μπήκος αλλαγή στον αγώνα με την Αγίνη Καρδίτσα και ο Άρης έβαλε στα ταμεία 300.000 ευρώ από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι κιόλας να το αναφέρουμε, το ξέρετε, το είδατε βέβαια και από χθες, δεν είναι στην αποστολή που ταξίδεψε στην Ολλανδία, άρα δεν υπολογίζεται από τον Ερέρα, όπως ήταν αυτό το οποίο έβγαινε ως κλίμα τις τελευταίες μέρες.
και μάλλον θα αγωνιστεί ο αλλούς δανεικός τη νέα σεζόν, ο νεαρός μέσος. Λοιπόν, μετά τις 6 θα έχουμε λογικά και μια σύνδεση με την Ολλανδία για να πάρουμε κλίμα από τον Χρήστον Τσαλτή, τον οποίο ακούστε βέβαια και νωρίτερα στο πέναλτι και στον Γιώργο Ζαγόρα. Μαζί μας είναι ο Στοίχημαν, στοίχημαν.gr, και συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του Στοίχημαν. Άμεσα ενημερώσει το κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Γιαννόπουλο Service για τα φορτηγά σας, σούστες αντικατάσταση αερόφουσκας. Αμορτισέρ στις καλύτερες τιμές, αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά. Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2310-751-933. Λοιπόν, και Mr. Gold βέβαια, αγαπημένοι του Χρυσάνθου, Σικές Μεσολογγίου 2, μετά το κήπεδο του ΒΑΟ, delivery 628-586, τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Σιγά σιγά, με τη βοήθεια του Δημήτρη μας, και αφού αφήσει λίγο να παίξει αυτό το εξαιρετικό κομμάτι. Ο Χρήσανθος εντωμεταξύ. Η διασκευή. Ναι. Ο Χρήσανθος εντωμεταξύ, ο οποίος έχει πάει στη σαβάνα, έτσι. Δηλαδή, με τις 38 βαθμούς έλεγε πριν. Με, με τις θερμοκρασίες που έχει αντιμετωπίσει, έχουν πάθει όλη πλάκα, ας πούμε. Κάτσε εδώ. Θα βγάλω κακία τώρα, αφού δεν πήγα εγώ καλά να πάθω. Ξεκάθαρα. Να, να καούν στη ζέστη. Βγάζει πολύ ρεφιλέ. Τι θα κάνουμε τώρα, Σουηδία, θα γίνουμε. Χολή και θα το παίξουμε πολιτισμένα. Και τώρα μετά τις 6 χρήσα θέμου καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ολλανδία. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί θρίλερ εδώ πέρα. Στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη μου. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και με σύνδεση με Ολλανδία και Χρήστα το Τσαλτίδη. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα δεν πήγε! Και έπεσε με τα μούτρα! Τι είναι αυτή η κατάσταση! Εντάξει, φίλε, ταξιδεύει ο άνθρωπος από τις 6 το πρωί να πούμε. Σιγάρε Γιάννη! Σιγάρε Γιάννη, δεν πήγε με τα πόδια! Αφού κάνει διατροφήρες, πρέπει να δρώει συγκεκριμένες. Εκεί πέρα, φίλε, επειδή να ξέρεις το ρεπορτάζ από πλευράς συναδέλφων του ΠΑΟΚ, λέει ότι το φαΐ δεν τρώγεται. Θα πέσει πολύ, πολύ fast food. Και γνωστή αλυσίδα fast foodάδικα, ρε παιδί, που έχουμε και στην Ελλάδα, αρχίζει από μη. Λοιπόν, θα δουλευτεί πολύ πάνω από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί πέρα. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια, εμείς δεν χρειάζεται να πάμε στην Ολλανδία, τη δουλεύουμε και εδώ έτσι κι αλλιώς. Μετά από τις 6.30 θα έχουμε λοιπόν τον Χρήστο Τσαλτίδη. Καθώς δεν δύναται να βρεθεί στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή ο Χρήσανθος, μετά τις 6.30 θα μιλήσουμε με Ολλανδία για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την προετοιμασία του Άρη στις κάτω χώρες, η οποία ξεκίνησε από σήμερα. Δοθεί σας ευκαιρίας λοιπόν, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο μπάσκετ και ο πιο κατάλληλος για να μας πει τα νεότερα από τον μπασκετικό Άρη είναι ο Γιάννης Παραμπονιάρης, και θα ξεκινήσω με δύο λέξεις. Γιάννη, Λευτέρης Μποχωρίδης. Σήμερα είναι, όπως όλα δείχνουν, η καθοριστική ημέρα στην υπόθεση του Λευτέρη Μποχωρίδη. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφές όλο το προηγούμενο διάστημα και τις τελευταίες ημέρες έτσι πιο εντατικά. Σήμερα ο κύριος Γουλιέλμος, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και είναι στα γραφεία της ΚΑΕ, είναι σε διαρκή επικοινωνία τόσο με τον Λευτέρη Μποχωρίδη όσο και με τον ατζέντη του, τον κύριο Νίκο Λότσο, και μαζί με τον Βαγγέλη Αγγέλου προσπαθούν να βρουν το κοινό σημείο επαφής, τη χρυσή τομή, προκειμένου να επέλθει η πολυπόθητη συμφωνία. Μέχρι και σήμερα το πρωί η απόσταση που υπήρχε μεταξύ των δύο πλευρών παρέμενε. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά έτσι να κάνουν ένα βηματάκι προς τα μπρος για να έρθουν πιο κοντά σε συμφωνία. Η απόσταση παρέμενε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και συνεχίζονται και αυτή την ώρα που μιλάμε παραμένουν οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά συμφωνία δεν προκύπτει ακόμη. Ο Άρης από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει στον παίκτη για το τι ακριβώς θέλει και τι ακριβώς μπορεί να διαθέσει προκειμένου να τον διατηρήσει στο ρόστερ του. Ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει κάνει πάρα πολλές συζητήσεις με τον αθλητή και του έχει περιγράψει ακριβώς τον ρόλο τον οποίο θέλει να του δώσει εν ώψη της νέας σεζόν. Θέλει να χτίσει επάνω του την ομάδα της νέας σεζόν και των επόμενων χρόνων, καθώς η πρόταση του Άρη προβλέπει τριετές συμβόλαιο, ανοιχτό βέβαια, για ένα συνένα χρόνο.
Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και όσο δεν υπάρχει συμφωνία και οι μέρες περνούν, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, η κατάσταση δυσκολεύει το τέτοιο. Ο Άρης, επειδή έχει απέναντί του το Λευτέρη Μποχορίδη, ένα παιδί το οποίο ανδρώθηκε στα τμήματα, ανδρώθηκε στο σύλλογο, προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, είναι προϊόν των τμήματων υποδομής του συλλόγου, και ποτέ του ο Λευτέρης Μποχορίδης δεν έκρυψε την αγάπη του για την ομάδα. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι της ΚΑΕ δείχνουν το δέοντα σεβασμό απέναντι στον αθλητή και έχουν κάνει υπομονή, έχουν ξεπεράσει και τα χρονικά όρια τα οποία έχουν στο νου τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι και 13 του Αυγούστου ξεκινάει και η προετοιμασία, έτσι. Και η ομάδα πρέπει να κάνει και τις τελικές της και τις τελικές μεταγραφές, προκειμένου να έχει πλήρες το ρόστερ στα χέρια του Βαγγέλη Σαγγέλου για να ξεκινήσει κανονικά την δουλειά μαζί με τους καλαθοσφαιριστές του. Σεβόμενος λοιπόν ο Άρης την περίπτωση του Λευτέρη Μποχορίδη, περιμένει, το παλεύει, συνεχίζει να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, συνεχίζεται να βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον ίδιο όσο και με τον ατζέντη του, αλλά όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, Νίκο Παπαδόπουλε, φίλοι ακροατές, δεν μπορεί να περιμένει για πολύ παραπάνω, καθώς τα χρονικά περιθώρια αρχίζουν και στενεύουν. Για να μιλήσουμε και συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι, παρακαλώ. Αν θες, ολοκλήρωσε το συλλογισμό σου και θα σου πω. Ναι, αυτό απλά που ήθελα να σημειώσω και το τονίζουμε διαρκώς τις τελευταίες ημέρες. Η περίπτωση Μποχορίδη θα κρίνει και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει από ξένους τον Μπορίς Νταλό, τον Γκάρι Μπέλ, τον Λάκι Τζόουνς, το Μάικ Κάιζερ, και βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με τον Γκάρι Μαγκή. Έχει επέλθει προφορική συμφωνία με τον Γκάρι Μαγκή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Μιλάμε δηλαδή για 5 ξένους. Έχει τη δυνατότητα η ομάδα. Για τον Μαγκή το βάλαμε. Για τον Μαγκή το έχουμε γράψει όλα μπαουτά. Βέβαια. Ωραία. Εξαιρετικά. Βέβαια. Τα έχω και βάρδια τώρα. Ωραία, μην συνέχισε. Ναι. Ξαναβάλτε αν θέλεις. Γιατί τώρα είναι την ώρα και έχω ένα διωράκι. Ναι. Ξαναβάλτε αν θέλεις. Λοιπόν, άρα μάνι φτάνουμε στους 5 ξένους. Ναι. Η ομάδα έχει τη δυνατότητα να έχει στο ρόστερ της 6 Αμερικάνους. 6 ξένους αθλητές. Όπως σημειώσαμε και μέσα από το λαμπαουτάρι το πρωί, ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει σαν πρώτη επιλογή στη θέση 4 το Ραμόν Χάρης, τον Αμερικάνο forward, ο οποίος αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν στον Κολοσσό. Ναι. Σε περίπτωση λοιπόν, στο άσχημο σενάριο που δεν επέλθει συμφωνία μαζί με τον Λευτέρη Μποχορίδη, το Plan B του Άρη αναφέρει ότι θα πάει να πάρει τον Κάμερον Τζόουνς. Μάνι λοιπόν. Αυτός που παίξει. Ο Κάμερον Τζόουνς στην Κίμη. Στην Κίμη. Αμέσως λοιπόν δημιουργείται μια υπεραριθμία στους ξένους. Και επειδή οι θέσεις των ψηλών θέλουν ενίσχυση, χρειάζονται ενίσχυση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο Μάικ Κάιζερ που μπορεί να παίξει και στο 5 και στο 4 βέβαια. Είναι ο Διαμαντής Λαφτσάκης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει κάποιες βοήθειες στο 4, αλλά δεν είναι 4 το παιδί. Και υπάρχει και η διαφαινόμενη συμφωνία με τον Γκάρι Μαγκή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Άρης έχει δύο παίκτες και έναν ο οποίος θα κλείσει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στις επόμενες ώρες, μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Έχει τρεις παίκτες στην ουσία που μπορούν να παίξουν στην front line, στις θέσεις της front line. Άρα χρειάζεται ενίσχυση με ένα καλό και ποιοτικό παίκτη στη θέση 4. Για να έχει δύο ζευγάρια ο Βαγγέλης Αγγέλου, όπως συνηθίζει να παίζει στις ομάδες του. Ναι. Το τέτοιο. Γι' αυτό λέμε ότι η παραμονή του Λευτέρη Μποχορίδη είναι κομβική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και ο Άρης δείχνει αυτή την επιμονή, δείχνει αυτή τη συνέπεια όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τον αθλητή. Σήμερα πάντως αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο θέμα του Λευτέρη Μποχορίδη, είτε θετικά είτε αρνητικά. Σήμερα μέχρι το βράδυ? Μέχρι το βράδυ, από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει και από την ΚΑΕ. Αν θέλουμε, γιατί αυτό ήθελα να σου πω νωρίτερα, ναι, που πήγα να σε διακόψω. Θέλω να μιλήσουμε με ποσοστό. Πόσο, ναι, δίνεις να μείνει, πόσο δίνεις να φύγει. Δεν μπορώ να το προβλέψω, να σου πω την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι, ναι, ότι όταν άρα είναι 50-50. Όταν οι διαπραγματεύσεις μετά που έχουν τραβήξει σε τόση μεγάλη χρονική διάρκεια και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και γίνονται επαφές επί επαφών τόσο με τον παίκτη όσο και με τον ατζέντη του,
Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, κάποιο προγνωστικό και να πούμε ότι η πλάστιγκα γέρνει προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, γιατί το πιθανότερο είναι να εκτεθούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί και απευθείας πληροφόρηση να έχεις είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα αλλάζουν ανά πάσα, ανά ώρα. Ναι. Που λέει ο λόγος. Κατάλαβα. Είναι δηλαδή πολύ η αλληλουχία, ας πούμε, στις αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Η πρόταση που έχει γίνει στον παίχτη σε διάρκεια συμβολίου και σε χρήματα είναι τριετές συμβόλαιο. Ναι. Ένα συν ένα συν ένα χρόνο. Ναι. Του δίνει αυτή τη δυνατότητα ο Άρης σε περίπτωση που του προκύψει κάτι καλό από το εξωτερικό. Προκύψει κάποια καλύτερη πρόταση. Ναι. Είτε έρθει στην ομάδα μια προσφορά η οποία θα είναι πάρα πολύ καλή οικονομικά, να μπορέσει να αποδεσμευτεί. Mm-hmm. Αρχικά η πρόταση του Άρη για αυτά τα τρία χρόνια ήταν μια πρόταση που ξεπερνούσε τις 160.000 ευρώ. Ο Άρης κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση τις προηγούμενες ημέρες, προσφέροντας στον αθλητή ουσιαστικά μια αύξηση του 15% στο συνολικό τέτοιο, ναι. Στο συνολικό ποσό. Γενικότερα έχουν γίνει από την πλευρά της ΚΑΕ, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, έχουν γίνει από την πλευρά της ΚΑΕ όλες οι απαραίτητες ενέργειες και έχουν επιδείξει οι άνθρωποι του Άρη, τόσο ο κύριος Γουλιέλμος όσο και ο Βαγγέλης Αγγέλου, έχουν επιδείξει την υπομονή και όλη την καλή διάθεση προκειμένου να κλείσουν θετικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι το βράδυ. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, τις οριστικές μέχρι το βράδυ. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να περάσει, ναι, και παραπάνω ο χρόνος, γιατί όπως είπαμε η ομάδα πρέπει να γνωρίζει το τι ακριβώς θα κάνει από εδώ και στο εξής. Μάλιστα. Ως ουδέτερος παρατηρητής, γιατί εσύ και ο Σταμάτης φυσικά παρακολουθείτε από κοντά το ρεπορτάζ και γνωρίζετε πολύ καλύτερα πρόσωπα, καταστάσεις και δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και το θέλω μου, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα μιλήσει το συνέστημα για τον Μπουχόριδη. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Το ότι γνωρίζει, το ότι ο Άρης για αυτόν είναι το μπασκετικό του σπίτι. Το ότι θα έχει έναν ηγετικό ρόλο στην ομάδα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο το προτείνει ο Άρης, δηλαδή ότι κάθε καλοκαίρι του δίνει την ευκαιρία. Και μπασκετικά να το δούμε αυτή τη στιγμή, στην ηλικία που βρίσκεται ο Λευτέρης, με την ικανότητα που έχει σαν αθλητής, το να καθίσει στον Άρη και να έχει αρχηγικό και ηγετικό ρόλο και να στηριχθεί και να δομηθεί η ομάδα επάνω του και να βγει μπροστά και να δουλέψει υπό τις οδηγίες ενός προπονητή ο οποίος πραγματικά μπορεί να τον αναδείξει και να βγάλει τα καλά του στοιχεία, είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Έτσι. Για τον ίδιο τον παίκτη. Έτσι. Μπασκετικά. Έτσι είναι και θα περιμένουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις καταστάσεις οι αθλητές δεν παίρνουν αποφάσεις μόνο με το συναίσθημα. Ναι. Λαμβάνουν όλες τις παραμέτρους υπόψη τους. Έχει δημιουργηθεί ένα καλό σύνολο στην ομάδα. Έχουν έρθει καλοί καλαθοσφαιριστές. Κάποιοι αρκετά υψηλού επίπεδου, όπως ο Λάκη Τζόουνς. Mm-hmm. Κάποιοι που τους είδαμε φέτος και μας εντυπωσίασαν, όπως ο Μάικ Κάιζερ, όπως ο Μπορίς Νταλό. Έχουν μείνει παιδιά στο ρόστερ τα οποία περιμένουμε να δείξουν ακόμη καλύτερα πράγματα, όπως ο Γκάρι Μπέλ. Υπήρξε η ανανέωση του Φλιώνη, ενός παίκτη ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν και έμεινε στην ομάδα, και περιμένουμε ακόμα περισσότερα πράγματα και να πάρει ακόμη περισσότερες ευθύνες και πρωτοβουλίες εν ώψη της νέας σεζόν. Γενικότερα έχει δημιουργήσει ένα σύνολο αυτή τη στιγμή ο Βαγγέλης Αγγέλου, στο οποίο θα χρειάζεται και έναν παίκτη ο οποίος θα είναι το σημείο αναφοράς, θα είναι η εμβληματική μορφή, θα είναι αυτός ο οποίος θα ξεχωρίζει, θα είναι αυτός ο οποίος θα βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Αυτό το ρόλο θέλει να δώσει ο Βαγγέλης Αγγέλου στο Λευτέρη Μποχορίδη, του το έχει εξηγήσει, του το έχει αναλύσει από όλες τις μπασκετικές πλευρές, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο coach του Άρη είναι έτσι λάτρης της λεπτομέρειας και να αναλύει τα πράγματα σε βάθος, χωρίς να αφήνει κάποια αμφιβολία στο συνομιλητή του. Και πορευόμαστε βάσει αυτής της κατάστασης και περιμένουμε, μάλιστα, πλέον την οριστική εξέλιξη. Μάλιστα. Ωραία.
Άρα μέχρι το βράδυ να είσαι συντονισμένο στο Λαμπαουτάρης και στο Λίμπερο 107,4, γιατί κάποια στιγμή θα πεταχτεί από το πουθενά ο Γιάννης Παραπονιάρης και θα μας πει μένει ή φεύγει για τον Λευτέρη Μποχορίδη. Θα περιμένουμε φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον και μακάρι να τελειώσει σήμερα, ή αν όχι σήμερα τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί έχει εξελιχθεί σε σύριαλ. Είναι η αλήθεια η υπόθεση Μποχορίδη στον Άρη και πάλι καλά που δεν καθυστέρησε και το σχεδιασμό της ομάδας, γιατί ο Άρης βλέπουμε ότι παρόλο που περίμενε τι θα γίνει με τον Μποχορίδη, ο οποίος φαινόταν σαν ρυθμιστής του ρόστερ της νέας σεζόν, ο Άρης προχώρησε σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και σε καλές ουσιαστικές μεταγραφές. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πέρα κάτω μέχρι στιγμής από τις κινήσεις που έχει κάνει είναι ο Άρης. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, Νίκο, αλλά με την παρουσία του Βαγγέλη Αγγέλου στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας νομίζω ότι ήταν κάτι το δεδομένο αυτό. Ναι. Γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής, όπως και οι περισσότεροι προπονητές, η αλήθεια είναι αυτή, σε αυτό το επίπεδο λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις παραμέτρους. Εξετάζουν δηλαδή το κάθε ενδεχόμενο. Είτε αυτό είναι το καλό, είτε είναι το αρνητικό. Ναι. Οπότε πάντα υπάρχει ένα plan B στο πίσω μέρος του μυαλού του κάθε προπονητή. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή και ο Βαγγέλης Αγγέλου γνωρίζει ποιες είναι οι εναλλακτικές του σε περίπτωση που δεν προχωρήσει το θέμα του Λευτέρη Μποχορίδη. Αλλά θέλει να έχει στα χέρια του και αυτό την οριστική απάντηση του αθλητή για να προχωρήσει την υλοποίηση του εναλλακτικού του πλάνου. Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι το βραδάκι. Λες τον πάρουμε τώρα το Χρυσάδο και το πάμε σε ρί. Όχι, φίλε, αμαρτία. Σε πόσο ώρες είπες, ένα τέταρτο? Πόσο ώρες πέρασε? 10 λεπτά. 10 λεπτά. Άστο να 5 λεπτά να χωνέψεις κιόλας. Εντάξει. Αμαρτία από το Θεό είναι. Εν τω μεταξύ πάει προς αναβολή κλήρωση στη Super League. Το ζούμε και αυτό. Πιστεύω στο ποδόσφαιρο πάλι. Γιατί όπως διαβάζουμε σήμερα είναι άγνωστο αν θα γίνει τελικά τη Δευτέρα στις 30 Ιουλίου η κλήρωση του πρωταθλήματος, λόγω των ομάδων που παραμένουν τηλεοπτικά άστεγες σε εισαγωγικά και δεν έχουν κλείσει οριστικά σε κάποιο κανάλι. Εντάξει, αυτό το οποίο σας έχουμε αναφέρει εδώ και μέρες και μάλλον θα υλοποιηθεί κιόλας είναι ότι Άρης και Παναθηναϊκός θα πάνε στην Νόβα. Είναι πολύ κοντά συμφωνία το συνδρομητικό με τους κεντρινόμαυρους και με τους πράσινους και μένουν άλλες 5 ομάδες. Ατρόμητος, Πανετολικός, Ξάνθη, Απόλλωνας, Σμύρνης και Λαμία, που για τις οποίες υπάρχει το πολύ πιθανό σενάριο του Έψιλον. Φαίνεται όμως ότι πάει να κάνει μπάσιμο και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της WIND για τις 5 αυτές ομάδες. Τι ακριβώς είναι αυτή? Δεν ξέρω. Το διάβασα σήμερα, και αλλά το είδα και δεν κατάλαβα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Εγώ τη WIND την είχα στα τηλέφωνα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Τηλέφωνα ίντερνετ μέχρι. Τηλέφωνα ίντερνετ, ναι. Αν λοιπόν δεν έχει προκύψει κάτι οριστικό όσον αφορά αυτές τις 7 ομάδες μέχρι τη Δευτέρα, τότε είναι πολύ πιθανόν όχι μόνο να αναβληθεί η κλήρωση, αλλά να πάμε και για μετάθεση της έναρξης του πρωταθλήματος. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, γιατί η Σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο δηλαδή του επόμενου μήνα. Μακάρι να τελειώσουμε γρήγορα με αυτό το ζήτημα για να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα άμεσα. Βέβαια, εντάξει, το κακό ήδη έχει γίνει και το ελληνικό ποδόσφαιρο νομίζω ήδη έχει ξεφτυλιστεί. Μόνο και μόνο από το ότι έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου και ακόμα δεν ξέρουμε με σιγουριά αν θα πραγματοποιηθεί αυτό που λες η κλήρωση για να δούμε το πρόγραμμα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Εγώ έχω κρατήσει την ατάκα του τεχνικού διευθυντή της Ξάνθης, του Γιάννη Παπαδημητρίου, που μίλησε εδώ πέρα στο Λίμπερο και στο Λαμπαουτάρης την περασμένη Παρασκευή. Ότι δεν είναι να μάθουμε με ποιους θα παίξουμε. Εντάξει, πάνω κάτω ξέρουμε ποιους θα παίξουμε και θα παίξουμε ίσως με όλους. Το θέμα είναι πόσοι θα μείνουν στην κατηγορία. Ακριβώς. Δηλαδή, οι συνθήκες βασικά γενικότερα κάτω από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί το νέο πρωτάθλημα, για να ξέρουν και κάποιες ομάδες πώς θα διαμορφώσει το budget, τον αγωνιστικό του σχεδιασμό κτλ. Και είναι, νομίζω αυτό αφορά κυρίως τις ομάδες που από τη μέση και κάτω, που κοιτάνε προς τα εκεί αυτή τη στιγμή. Εννοείται. Αυτό είναι το δυστύχημα στην προκειμένη περίπτωση και αυτή την κατάσταση ζει για ακόμα ένα καλοκαίρι το βαριόμερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Να έχουμε φτάσει τέλη Ιουλίου, να μην θεωρούμε σίγουροι την κλήρωση της ερχόμενης Δευτέρας
και να μην θεωρούμε σίγουροι και την έδρα 25 Αυγούστου. Εντάξει, αυτό είναι το αποτέλεσμα, δικιά μου γνώμη είναι αυτή, όταν κάποιος άνθρωπος που ναι μεν έχει καλή θέληση αλλά δεν γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως πρέπει να το γνωρίζει, πάει να φτιάξει κάτι καλό. Και αναφέρομαι στον Γιώργο του Βασιλιάδη, που είχε ναι μεν την καλή θέληση να φτιάξει κάτι καλό και κάτι διαφορετικό για τις ομάδες. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνει μόνο η καλή θέληση, φτάνει να γνωρίζεις όχι το περιβάλλον με το οποίο πας να ασχοληθείς και να βοηθήσεις, και τον τρόπο που λειτουργεί και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Γιατί δεν είναι εύκολο να εννοηθείς με τους Έλληνες παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαιρικού, αν όχι με όλους, σίγουρα με κάποιους από αυτούς. Έτσι, τουλάχιστον βλέπω εγώ τα γράμματα. Γιάννη Παραπονιάρη, μπασκετική Γιάννη Παραπονιάρη. Έτσι είναι, Νίκο. Λοιπόν, και με αυτά που βλέπουμε. Εννοείδες. Τι. Στο μπάσκετ, φίλε, 10%. Στο μπάσκετ, αύξηση. Στο Σούνιο, η κλήρωση να πούμε και μια χαρά. Και όλα οργανωμένα, όλα καλά. Και 10% αύξηση. Έτσι. Στο τηλεοπτικό. Τώρα θα πεταχτεί από κάπου, νομίζω, ο Μοσχοβίτης, αν ακούει, δεν ξέρω αν ακούει, και θα πει: είδες με πρόεδρο Βαγγέλη Γαλατσόπουλο τι γίνεται, ρε φίλε, στην μπάσκετ λίγκ. Πού είναι ο Μοσχοβίτης, θα πει: δεν πετάγεται, έχει πολλή δουλειά έξω. Θα κλείσει και νέο κεντρικό χορηγό. Και θα κλείσει και νέο κεντρικό χορηγό. Πού είναι όμως, δεν αντιδράει. Χαμηλώνει το όνομα σου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Δημήτρη μου, και μόλις επιστρέψουμε, ελπίζουμε να έχουμε τελικά σύνδεση με την Ολλανδία και τον κύριο Τσαλτίδη. Επιστρέψαμε στα 37 λεπτάκια μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Γιάννης Παραπονιάρης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε μαζί για άλλα περίπου 20 λεπτά και FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Πάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι λοιπόν στην καυτή Ολλανδία, όπως μαθαίνουμε, για να έχουμε και μια πρώτη σύνδεση με τον Χρήσανθο Τσαλτίδη. Χρήσανθέ μου, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά φίλε, υδρώσαμε? Έχει ανεμιστήρα στο δωμάτιο, εντάξει. Δεν είναι κλιματιστικό. Τι, κλιματιστικό. Δεν κάνω το κλιματιστικό εδώ. Μόνο σήμερα που ήρθαμε εμείς έχει ζέστη. Α, γενικότερα είναι διαφορετική στιγμή. Τα παγκόσμια χρονικά λέει πριν από 100 χρόνια ξανά είχαν 38 βαθμούς και τώρα που ήρθαμε εμείς ξανά έχουν. Μια φορά πήγατε ρε φίλοι και κάγανε οι άνθρωποι. Γενικότερα δηλαδή θερμοκρασίες που κυμαίνονται. Στο Μπότενχοφτ. 37-38 έχει σήμερα. Ναι. Τώρα, όταν ήρθαμε τώρα το μεσημέρι, τώρα δεν είδα ξανά το θερμόμετρο κτλ. Αλλά έχει ζέστη, αλλά μας είπαν ότι σήμερα και αύριο είναι αυτό. Mm-hmm. Πέφτει, κάνει μια βουτιά στη συνέχεια, η θερμοκρασία πάει στους 25. Έτσι. Και μετά βλέπουμε κάτι κοσάρια μέσα από εβδομάδα. Normal θερμοκρασία για πρώτη μας. Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι το 37-38 εδώ πέρα δεν είναι το 37-38 στην Ελλάδα. Δηλαδή εδώ έχει και ένα αεράκι ζεστό, δεν έχει την υγρασία που έχουμε εμείς. Δηλαδή στην Ελλάδα το 37-38 βαθμοί είναι και έχετε το κεφάλι σου. Εδώ είναι υποφέρω, δεν υδρώνω να φαντάσεις εγώ, σκέψου. Οπότε εντάξει, βέβαια και ποδοσφαιριστές για προετοιμασία δεν είναι οι καλύτερες θερμοκρασίες, αλλά ξέρετε το καιρό και το χρεό δεν μπορείς να τα βάλεις. Και θα δούμε βέβαια και 8 η ώρα που θα γίνει η προπονή, 7.30 με 8 που θα ξεκινήσει η προπονήση, τοπική ώρα. Άρα 8... Να δούμε και εκείνη την ώρα. 8.30 ώρα Ελλάδος. Ναι, ναι, ναι. Να δούμε και εκείνη την ώρα, δηλαδή τώρα εγώ χωρίς να έχω δει θερμόμετρο, εικάζω ότι έχει πέσει ήδη 6-7 βαθμούς και φαντάζομαι θα πέσει κι άλλο μέχρι την ώρα της προπόνησης των ποδοσφαιριστών. Πολύ ωραίες οι καταστάσεις εδώ, το ξενοδοχείο, ο χώρος. Να πω επειδή κυκλοφόρησαν και διάφορα σενάρια ότι μια χαρά ο Λίμπερο καλύπτει τα έξοδά του. Και το All About Aris, επειδή διαδίδονται και διάφορα. Ναι. Τώρα, αν για κάποιους η επιλογή της ΠΑΕ Aris είναι να μην τους έχει δίπλα στην ομάδα ή οτιδήποτε άλλο, αυτό είναι θέμα που πρέπει να το λύσουν οι ίδιοι. Δεν είναι δικό μας θέμα και σε καμία των περιπτώσεων το αν είσαι σε άλλο όροφο στο ίδιο ξενοδοχείο από την ομάδα δεν επηρεάζει την κρίση σου στα όσα λες και στα όσα γράφεις και στα όσα βλέπεις. Μάλιστα. Αυτό έτσι γιατί κυκλοφορούν διάφορα πράγματα από κάποιους που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και τις στάσεις τους απέναντι στον Άρη και βρίσκουν τρόπους με το μυαλό τους να πλήξουν είτε τον Άρη είτε τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία. Του θέματος. Εντάξει, δεν έχουμε δει ακόμα προπόνηση, δεν έχουμε δει το παραμικρό, όλα καλά όσον αφορά το ταξίδι. Δεν είχαμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε απρόπτα και αυτό είναι νομίζω που μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα εδώ στην περιοχή
τώρα πέρασε μια κυρία με ένα ποδήλατο, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο να κινείται. Κλασικό φαινόμενο της Ολλανδίας αυτό. Ναι, εντάξει, τα ωραία σπιτάκια αυτά με τις μαύρες σκεπές και τα λοιπά, όλα προσεγμένα, όλα τακτοποιημένα. Αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το ξενοδοχείο, επειδή έχω πάει και σε αρκετές προετοιμασίες στο εξωτερικό, είναι από αυτά που λες ότι είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά, με χώρους και για τους ποδοσφαιριστές, για να ξεκουράζονται, να δουν και αν θέλουν να δουν τηλεόραση, τίποτα άλλο. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από τη στιγμή που έχει WiFi παντού, θα είναι όλη μέρα με τα κινητά τους και τις ώρες της ξεκούρασης θα εκμεταλλεύονται αυτή την παροχή που υπάρχει στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Το πιο βασικό για αυτές τις προετοιμασίες είναι να έχουν οι παίκτες, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό, να έχουν WiFi. Είναι ήσυχοι με το WiFi τους, κάθονται, κάνουν ό,τι κάνουν οι περισσότεροι αυτά τα χρόνια. Καλή απομόνωση, αλλά όχι και πλήρης αποκλεισμός από τον έξω κόσμο. Εντάξει, δεν είναι... Καλά, κοιτάξτε, το να μπαίνει στο Facebook ή στο Instagram ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Νομίζω εντάξει, δεν είναι κάτι, δεν θα σε επηρεάσει στην προπόνησή σου. Εδώ έρχεσαι για να προπονηθείς, να είσαι σε ένα κλίμα ομάδας, να έρθεις πιο κοντά με τους συμπαίκτες σου, και το χρειάζεται αυτό ο Άρης, γιατί έχει πολλά νέα πρόσωπα στις τάξεις του. Νομίζω το έχει ήδη κιόλας και σε αυτό το καλό κλίμα, το οποίο διατηρήθηκε από τους παλιούς και ήταν μια από τις βάσεις της περσινής ανόδου, και μπαίνουν σιγά σιγά και καινούργιες αυτό. Ναι, κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν και πολλά νέα πρόσωπα, πολλοί ξένοι παίκτες, όλα αυτά, ξένος προπονητής, όλα αυτά πρέπει να μπολιαστούν, και έχει δύσκολο έργο Ερέρα, δεν είναι εύκολο το έργο του. Έχει πολλά νέα πρόσωπα, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν και να γίνουν ομάδα, έτσι, και δεν έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Σε ένα μήνα, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα πρέπει εδώ τις 10 μέρες που θα βρεθούμε στην Ολλανδία να δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά τα συστήματα, τον τρόπο που θα αγωνίζει του Άρης. Αύριο θα έχουμε το πρώτο φιλικό. Έτσι, είναι η πρώτη εντύπωση αύριο για την ομάδα, και οι περισσότεροι από τους παίκτες δεν έχουν παίξει ποτέ ούτε οικογενειακό διπλό μαζί. Το δεν είναι εύκολο, όσο και αν υπάρχει ενθουσιασμός για την απόκτηση καλών ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι η ομάδα στην αρχή θα έχει δυσκολίες και η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να βουλευτεί σωστά, να αφομοιώσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στα συστήματα του προπονητή, να καταλάβουν την νοοτροπία του, να καταλάβει αυτός τα καλά και τα θετικά και τα αρνητικά του στοιχεία. Χρειάζεται χρόνο ο Άρης σε κάθε περίπτωση. Αύριο βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια πρώτη άποψη σε σχέση με το ρόστερ, με κάποιους ποδοσφαιριστές. Ακούγονται καλά λόγια για κάποιους παίκτες. Μένει να το δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και βέβαια, από ό,τι περιμένουμε και τον Γιουνές, τον Τινίσιο, γιατί και αυτός είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ του Πετινουάρη. Έχει τα διαδικαστικά θέματα του, τα ζητήματά του με την γραφειοκρατία κτλ. Εντάξει, νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπει στο δρόμο της έλευσης και αυτός εδώ στην ακούσαμε και νωρίτερα τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μίλησε εδώ πέρα στο Λίμπερο, είπε ότι δεν είναι στο χέρι μας, ναι. Ούτε στο χέρι του Άρη φυσικά, είναι θέμα γραφειοκρατίας, απλά έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα, λέει, πλέον τα τελευταία χρόνια, και περιμένουμε. Ναι. Πιστεύω τις επόμενες μέρες να γίνει κάτι. Να σας πω εδώ ότι είδαμε και ένα παλιό γνώριμο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος διοργανώνει την προετοιμασία, ο κ. Βουλικός. Ναι. Έτσι, τον θυμάμαι, ήμασταν μαζί στο Σαν Βιτζίλιο τη Μαρέμπε, στην Ιταλία, και συνεργάζεται και πάλι με τον Άρη, και μας είπε κιόλας ότι επειδή ακούστηκαν και γράφτηκαν διάφορα από την ίδια πλευρά που προσπαθεί συνεχώς να βάλει έτσι μπρίζες, καταρχήν είπε ότι έχει προπληρωθεί η προετοιμασία από την ΠΑΕ Άρης, έχει εξοφληθεί το σύνολο των χρημάτων που έπρεπε να πάρει η εταιρεία αυτή που διοργανώνει την προετοιμασία του Άρη εδώ, και είπε ότι πραγματικά αυτό συμβαίνει σπάνια από ελληνικές ομάδες. Και πού τα βρήκε τα λεφτά? Και πού τα βρήκε τα λεφτά?
Άδωσε ο Λίμπερο. αυτή είναι η πραγματικότητα και μας είπαν να το μεταφέρουμε κιόλας, γιατί πραγματικά τώρα από το πουθενά, όταν λέγω ότι και γράφονται πράγματα τα οποία είναι υπόστατα, πλήττεται και η δική τους δουλειά και η δική τους εικόνα. Έχει κάνει μια προσπάθεια, μια προεργασία, το να κλείσει κάποια φιλικά παιχνίδια, να οργανώσει ένα πρόγραμμα, να κλείσει το ξενοδοχείο, να πάρει καλές τιμές κτλ. Δεν είναι και ένα πράγμα το οποίο μπορούν να το κάνουν όλοι. Χρειάζονται χρόνια επαφών, γνωριμιών και βέβαια πρέπει να αφήνεις και ικανοποιημένες ομάδες. Το εύκολο είναι να κάνεις να κλείσεις ένα ξενοδοχείο και να πας ένα Σαββατοκύριακο με την οικογένειά σου. Να οργανώσεις όμως μια προετοιμασία μιας επαγγελματικής ομάδας σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να προσέξεις την κάθε λεπτομέρεια. Και αν δεν την προσέξεις την κάθε λεπτομέρεια και προκύπτουν προβλήματα, τότε πλήττει η αξιοπιστία σου, πλήττει η εικόνα σου. Όταν λοιπόν γράφονται και λέγονται ψέματα περί ταξιδιών πολύ μεγάλων, που αυτό ίσως να έγινε για οικονομικούς λόγους και διάφορα άλλα τέτοια, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι δεν είναι καλό και δεν είναι και σωστό. Μάλιστα. Άρα περιμένουμε πλέον την βραδινή προπόνηση. Ναι, τώρα δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, γιατί δεν έχουμε εικόνα. Να δούμε την προπόνηση το βραδάκι στη δεύτερη εκπομπή σου. Χρήσατε πολύ ωραία τα μπλουζάκια που έφτιαξες του Άρη με την επωνυμία επάνω και του Λίμπερο και του Ολοβαρδάρης. Μην γλύψεις την εργοδοσία. Όχι ρε φίλε, ξέρω γιατί προέρχεται από μελλοντικό συμπαίκτη προέρχεται ρε φίλε, γι' αυτό το λέω. Γίγαντας Περικλής Αμαράς και crossover. Θα τα φοράω φυσικά στα live του στο Facebook που θα κάνω Νίκο μου. Και στα βίντεο ανταποκρίσεις θα έχουμε, τα οποία μου κάνουν τα μπλουζάκια, αυτό είναι το σημαντικό, πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Ναι. Και θα τα δει και ο κόσμος σιγά σιγά, γιατί τα ανέβασα και ο Λαμπαουτάρης και Λίμπερο εκεί και με τα το πάντα όλα και στην καρδιά Λίμπερο Media Group. Εκεί φίλε λίγο με το φαΐ πρόσεχε, γιατί επειδή από ό,τι μαθαίνουμε δεν είναι, δεν είναι τόσο καλό το φαΐ, το fast food θα παίξει αρκετά νομίζω. Το φαγητό που φάγαμε εδώ το μεσημέρι ήταν καλό, αλλά ήταν μακαρόνια. Μια χαρά, τίμια. Τι μια χαρά. Για τα 25 θα τα βάλω. 10 μέρες να τρώω μακαρόνια. Μάλιστα. Εντάξει. Θα βρεις τρόπο, Χρυσανθέμη, δεν σε φοβάμαι. Θα βρεις τρόπο. Θα περπατάς και λίγο. Εντάξει. Έτσι. Χρόνο θα έχεις. Αυτά. Μάλιστα. Θα τα πούμε και πάλι. Έτσι, το καλά. Βράδυ. Καλή συνέχεια. Okay, λοιπόν. Αυτά από τον Χρήστανο Τσαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία και στην προετοιμασία του Άρη. 8.30 ώρα Ελλάδος, 8.30-9 ώρα Ελλάδος είναι η σημερινή προπόνηση του Άρη και η πρώτη επί Ολλανδικού εδάφους και όλοι φυσικά περιμένουμε πλέον με μεγάλο ενδιαφέρον το πρώτο φιλικό της σεζόν αύριο κόντρα στην Μπίρσοτ. Πλέον αρχίζω να θυμάμαι το όνομα της. Χθες το βράδυ που κάνα εκπομπή, έκανα 5 λεπτά να θυμηθώ πώς τη λένε. Και δεν μπορούσα να βρω την Μπίρσοτ. Εγώ δεν ξέρω. Θυμήσου την πύρα. Είχα φάει φρίκι και σχάλωμα χθες το βράδυ. Δεν μπορούσα να θυμηθώ το όνομα. Κάτι μπίστρο μου έρχονταν στο μυαλό κάτι τέτοιο. Μετά μου ήρθε λίγο Μπίρσοτ. Λοιπόν, θα μα το μεταδώσει φυσικά αύριο το φιλικό ο Χρήσανθος από το Ολυμπιακό στάδιο της Ανβέρσας, παρακαλώ. Θα πάει και Βέλγιο η ομάδα αύριο. Και περιμένουμε με ανυπομονησία και με περιέργεια τα πρώτα συμπεράσματα και τις πρώτες εικόνες από το νέο Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε 3-5 πηγάδια και Θεσσαλονίκη με τις προπονήσεις που έγιναν την τελευταία εβδομάδα στο Πανόραμα. Φυσικά πέραν όλων των άλλων περιμένουμε και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Το ότι ο Καψάλης κόπηκε από την αποστολή της Ολλανδίας νομίζω μας δείχνει ότι μάλλον ο Άρης, αφήνω και ένα παράθυρο ανοιχτό μήπως και δεν γίνει, μάλλον ο Άρης θα πάει για ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Γιατί έχει το Σόζο, το Βελέθ και το Δελιζήσι. Θέλει ακόμα μια επιλογή και τον Αερό τον Μπακαγιάννη. Θέλει μια ακόμα παρουσία νομίζω εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι η τετράδα στα στόπερ είναι αναγκαία σε κάθε ομάδα. Είναι αναγκαία φίλοι και για έναν ακόμα λόγο, διότι ο Βελέθ και στο μυαλό του Ερέρα ο Βελέθ δεν έρχεται μόνο ως κεντρικός αμυντικός. Για εκεί προορίζεται. Ο Βελέθ όμως μπορεί να αγωνιστεί το ίδιο καλά, λένε οι πληροφορίες και οι άνθρωποι που το ξέρουν, και ως αμυντικό χαφ. Mm-hmm. Άρα μπορεί κατά συνθήκες ο Άρης, και όταν δεν έχει την συντάθεση του τον Μπάσα, ας πούμε, ο Ερέρα, να βάζει και το Βελέθ στο 6. Άρα θες νομίζω και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, όπως σίγουρα θες τουλάχιστον έναν πλάγιο επιθετικό. Γιατί από τη στιγμή που ο Μπαργκάν κόπηκε, έχει τον Ματέο Γκαρσία, τον Τιγκινί και τον Μιλούνοβιτς. Θες σίγουρα ένα ακόμα σε συγκεκριμένες θέσεις. Εννοείται. Στο φόρ δεν νομίζω. Κοίτα, ένα επίσης μεγάλο ερωτηματικό,
είναι και ποιος θα είναι το μπαμ που φημολογείται θα κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης και για το οποίο νομίζω θα χρειάζεται να περιμένουμε λίγο ακόμα. Η περίπτωση του Γιαννιώτα έχει εγκαταληφθεί, έχει κλείσει ο Γιαννιώτας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα Γιαννιώτα, νομίζω και προτεραιότητα του παίχτη είναι το εξωτερικό. Ένα όνομα που υπάρχει από ερυθρόλευκη μεριά έχει ατονίσει βέβαια, αλλά διατηρείται στην λίστα των ανθρώπων του Άρη, είναι αυτό του Σιώπη. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Αν αλλάξουν τα δεδομένα και ο Γιαννιώτας δείξει ζεστός, ο Άρης θα πάει φυσικά για τον Πάρη. Νομίζω ότι αν πάρει και τον Γιαννιώτα θα είσαι πολύ ενισχυμένο στα άκρα με την κοινή Ματέο Γκαρσία. Γιαννιώτα και ο Μιλούνοβιτς, αν μείνει τελικά στο ρόστερ. Έχουμε ένα μήνα ακόμα βέβαια για να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές και θα δούμε ποιες θα είναι τελικά οι επιλογές του Άρη. Εντάξει, για τα άκρα υπάρχει και το όνομα του Ευάντρο Κώστα, το οποίο έχει ακουστεί και υπάρχει ως επιλογή για να έρθει ως δανεικός από την Ουντινέζη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Νομίζω θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικό και μετά για τα πρώτα φιλικά που θα δώσει η ομάδα. Γιατί μέσα τη διαδικασία των φιλικών σε αυτό το χρονικό σημείο εντοπίζεις κάποιες φορές και κενά που δεν έβλεπες ότι έχεις. Και μπορεί να διαφοροποιηθεί και κάποιο μεταγραφικό πλάνο. Φυσικά, εντάξει, μέσα από τα φιλικά. Όσο παίζεις, ας πούμε, και βγαίνουν και στην επιφάνεια, ας πούμε, και οι αδυναμίες και τα προβλήματα τα αγωνιστικά, σίγουρα οι προπονητές κάνουν και τις διορθωτικές τους κινήσεις. Γιατί καλές οι προπονήσεις και τα λοιπά, αλλά σίγουρα και μέσα από τη διαδικασία των αγώνων και βλέποντας τους παίκτες σε συνθήκες αγώνα, μπορείς να βγάλεις πιο ασφαλή συμπεράσματα. Λοιπόν, φεύγεις μια έτατρωση, με φίλε. Πότε γυρνάς? Τετάρτη. Αντιγεννά Τετάρτη. Ναι. Ένα παλικάρι. Την αξίζει. Δεν αξίζει ο Γιάννης Παραπονιέρης στην άδεια. Φυσικά για ό,τι προκύψει και ό,τι νεότερο υπάρχει. Θα βαφτίσεις. Σέβομαι και ακολουθώ το παράδειγμά σου, φίλε. Για ποιο πράγμα? Για την άδεια. Ό,τι? Ό,τι όπως και εσύ, ας πούμε, αρχές του καλοκαιριού εκεί πέρα που πήρες εκείνη την. Τέλη Ιουνίου. Την ψευτοάδεια, τέλος πάντων. Πήρε άδεια και πήγαμε στο καθένα να περιμένουμε δύο ώρες την κοινή. Κατάλαβες. Που έκανε 45 δευτερόλεπτα δηλώσεις. Εντάξει, ήρθε κουρασμένος και δικαιολογημένα. Κοίτα, να σου πω κάτι, αυτά είναι πιο πολύ για τη φωτογραφία, να ξέρεις. Είναι να πας δηλαδή να δείξεις ότι είσαι εκεί, ότι ήρθε ποδοσφαιριστής. Και αν έχει να πει κάτι και στο πει. Απλά για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, όλοι οι παίκτες που έρχονται τα ίδια λένε. Αλήθεια είναι αυτή. Σπάνια θα πετύχει κάποιον να πει κάτι διαφορετικό. Αλήθεια. Εντάξει, το είδαμε δηλαδή και με τον Μπάσα προσφάτως και με τους Ακολάσο είχε να σου πει κάτι διαφορετικό και ο Ματέο Γκαρσία, ας πούμε. Που δεν τα ακούς πολύ συχνά. Που τους υποδέχτηκες εσύ, Γιάννη μου. Εντάξει, γιατί εμείς είμαστε. Τι ήθελες, ρε φίλε, να κατέβουμε τα 3-5 πηγάδια. Και θα δούμε και τους παπάδες που θα κάνουν μέσα στη διάρκεια της σεζόν, ας πούμε, αυτή η συγκεκριμένη. Μακάρι, φίλε, γιατί ο Γκαρσία πηγαίνει πάρα πολύ καλά στις προπονήσεις μέχρι στιγμής και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Μακάρι να είναι το ίδιο και στα παιχνίδια. Και στα φιλικά και στα επίσημα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε καλή άδεια, Γιάννη Παραπονιάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάρεις τις ανάσες σου. Να επιστρέψεις την Τετάρτη με τα νεότερα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Βέβαια, οι φίλοι του Άρη μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο μέχρι και το βράδυ, όπως μας είπε νωρίτερα ο Γιάννης. Το πιο πιθανό είναι να έχουμε οριστική εξέλιξη στο θέμα του Λευτέρη Μποχωρίδη και στο Λαμπάου Τάρι φυσικά, συντονισμένοι για τις εξελίξεις με τον διεθνή Γκάρντ. Υπάρχει βέβαια και η Basket City, 8 με 10, Σταμάτης Μουρλής και Νίκος Μοσχοβίτης. Και αν χρειαστεί κάτι, θα παρέμβει και ο Γιάννης Παραπονιάρης. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και το λάπτοπ με κλεισμένη μπαταρία. Θα τα πούμε πάλι ως Μπαλαντέρ λίγο μετά τις 10 και ως Λαμπάου Τάρις On Air αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.